Μα εγώ δε σε ψάχνω. Είναι το νέο βίντεο κλιπ της Άννας Βύση, μακριά και αγαπημένη. Με μία σημαντική διαφορά. Μετά το τραγικό θάνατο του Γκρέκ Λαντάνη στην Κύπρο, η Άννα Βύση και οι συνεργάτες της αποφάσισαν να αφιερώσουν το βίντεο κλιπ στο φίλο και συνεργάτη τους, Γκρέκ Λαντάνη. Η Άννα Βύση και οι συνεργάτες της είχαν έτοιμο το βίντεο κλιπ που συνοθέτησε η Χριστίνα Κρόκος από τις 24 Σεπτεμβρίου. Όμως το δυστύχημα του Γκρέκ Λαντάνη ανάγκασε την τραγουδίστρια να ακυρώσει την πανηγυρική πρώτη προβολή του βίντεο μέσα από το site της. Και σήμερα, 15 μέρες μετά το θάνατο του παραγωγού, το βίντεο κλιπ δόθηκε στη δημοσιότητα και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του. Μαζί σου πάντα θα με δένει μια παραλίγο ευτυχία. Σήμερα ζούμε χωρισμένοι εμείς που γράψαμε ιστορία. Το βίντεο κλιπ ξεκινάει με ιδιόχειρο σημείωμα της Άννας Βύση. Το Star σας παρουσιάζει αποκλειστικά όλο το σημείωμα που έγραψε η ίδια η Άννα Βύση και αναφέρεται με πολύ συγκινητικά λόγια στο φίλο και παραγωγό της, Γκρέκ Λαντάνη. Σίγουρα πάντα κάτι μένει, αλλά δεν έχει σημασία. Τώρα μαθαίνω τι σημαίνει. Ο Γκρέκ Λαντάνη στις 25 Σεπτεμβρίου, στην τελευταία συναυλία του καλοκαιριού, έδωσε την ψυχή του και εμείς όλοι την πήραμε στα χέρια μας. Την κοιτάξαμε στα μάτια και θυμηθήκαμε στα δύο χρόνια που τον ξέραμε πόσο τον αγαπήσαμε. Είσαι παντού, μα εγώ δεν σε ψάχνω. Είσαι αλλού, αναπνέω υπάρχω. Είσαι αλλιώς, μα εγώ δεν σε ξέρω. Σβήνω το φως, αλλά δεν υποφέρω. Ποιος περίμενε ότι οι στίχοι της Μυρτούς Κοντοβά θα είχαν τόση σημασία για την Ελληνίδα Στάρ. Το τραγούδι ήταν ένα από τα αγαπημένα όλης της ομάδας. Και γι' αυτό η Χριστίνα Κρόκος που το σκηνοθέτησε έβαλε πλάνα από όλες τις συναυλίες που πραγματοποίησε φέτος η Άννα Βύση. Η Άννα Βύση αυτήν την περίοδο έχει αφιερώσει όλο της τον χρόνο στις προετοιμασίες για την επανεμφάνισή της σε νυχτερινό κέντρο. Και όπως όλοι ξέρουν, δεν πρόκειται να αφήσει τίποτα στην τύχη. Πάρ' την τρελή. Έλα, δώσε. Πάρ' την.